Πάμε και στην αθλητική μας ενότητα. Η Μαρία Πετρούτσου είναι κοντά μας, γιατί αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Μια γιορτή η οποία έρχεται να μας θυμίσει και έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξεχνάμε, αλλά μας θυμίζει τη δικιά του προσπάθεια, τη δικιά του καθημερινότητα, το δικό του αγώνα τον οποίο έδινε και είναι άξιος να τον μνημονεύουμε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, Νικολέτα, και ο λόγος βέβαια για τον Γιώργο Σιφάκη, ο οποίος μπορεί να έχει φύγει από κοντά μας, όμως η μνήμη του είναι άσβεστη και οι πολύ καλοί του φίλοι μας υπενθυμίζουν ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον αθλητισμό του Ηρακλείου, αλλά και όχι μόνο ως αθλητής και ως άνθρωπος. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Ποδηλασίας και αμεατάλλως τον κύριο Γιώργο Βαρβεράκη. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, έφορο ξηφασκίας της ΓΕΣ. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη. Και την κυρία Φρόσο Βαγγέ, βέβαια, προπονήτρια στο τμήμα Άρση Βαρών του ΑΣ Πάλευε. Καλώς ήρθατε. Επ' αφορμής λοιπόν της αυριανής γιορτής στη μνήμη του Γιώργου του Σιφάκη. Η μέρα μνήμης, κύριε Βαρβεράκη, ένα σπουδαίο αθλητή για ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ακριβώς. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Όπως ο Γιώργος θα ήθελε να είναι, με τον τρόπο που διασκέδαζε και περνούσε κάθε στιγμή της ζωής του ασχολούμενος με τον αθλητισμό, και εμείς όλοι όσοι τον ζήσαμε, όσοι βιώσαμε μαζί του όλη αυτή τη χαρά, την αγωνία, τη λαχτάρα και την αγάπη του για τον αθλητισμό, θα βρεθούμε αύριο σε μια γιορτή του αθλητισμού για να τιμήσουμε τη μνήμη του φίλου μας, του αγαπητού Γιώργου. Κύριε Παπαδάκη, μια ημέρα με πολλαπλά μηνύματα. Καταρχάς να πούμε τι ώρα ξεκινάει, πώς έχει το τελετουργικό, έτσι, και ποιους αφορά. Θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, στο κλειστό στα 2 ωράκια. Θα μαζευτούν πάρα πολλά παιδιά από όλα τα σχολεία του νομού. Περίπου 2.500 παιδιά θα βρίσκονται εκεί. Μεγάλος αριθμός. Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που θα έρθουν. Προσκεκλημένοι θα είναι Ολυμπιονίκες, ο Πύρος Δήμας, τα ονόματα δεν τα πολύ. Είναι ο Κώστας Θάνος, ο Πύρος Δήμας, ο Ηρακλής ο Δεσκουλίδης και ο Καριωτάκης ο Γιάννης της πάλης βετεράνων στα σώματα ασφαλείας. Με πολλές διακρίσεις, Ολυμπιακές νίκες και παγκόσμιες. Σπουδές, μεγάλη μας τιμή. Σπουδές αθλητικές προσωπικότητες αύριο στα 2 ωράκια, που θα βρεθούν και θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με τα παιδιά, μεταφέροντάς τους σπουδαία μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, κύριε Βαγγέ, έτσι δεν είναι? Με τον αθλητισμό, με την ασφάλεια στους δρόμους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος και στα σχολεία πήγαινε και μιλούσε για την ασφάλεια, για τα αθλήματα. Δύο ήταν τα μεράκια του. Η αγάπη για το παιδί, να τον βλέπει να χαμογελάει, οι φωνές και το άθλημα. Ο μεγάλος του στόχος ήταν να κάνει πολλές καλές επιδόσεις, διακρίσεις και έτσι μέσα από αυτή την αγάπη βοηθούσε και τα παιδιά. Άρα η εκδήλωση περιλαμβάνει μια σειρά ενωτήτων, οι οποίες αφορούν πολλά και διαφορετικά θέματα. Βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες δεξιότητες, με προπονητές έμπειρους, με αθλητές δίπλα μας. Θα βοηθάνε τα παιδιά, θα περνάνε όλα τα παιδιά τα αθλήματα. Εγώ, ας πούμε, στο κομμάτι της Άρσης Βαρών, με τη βοήθεια του Πάλευε, θα έχουμε ένα κομμάτι Άρση Βαρών. Η ξηφασκία θα είναι σε κάποιο άλλο σημείο και όλα τα παιδιά, τα οποία θα είναι πάνω από 2.000 παιδιά, με πρόσκληση και από τα σχολεία και ανοιχτή πρόσκληση οι γονείς και τα παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν φυσικά, να περάσουν από όλα τα αθλήματα και να γνωρίσουν και από κοντά Ολυμπιονίκες, και προσπαθούμε να μοιήσουμε τα παιδιά σε αυτό. Να σηκωθούν από τους υπολογιστές, να φύγουν από τους δρόμους και να κάνουν όσο γίνεται καλύτερα τη ζωή τους. Και νομίζω ότι είναι και, κύριε Βαρβεράκη, και η καλύτερη ευκαιρία αυτή για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον αθλητισμό, όσα δεν είναι, όσα δεν έχουν μοιηθεί σε αυτό που λέγεται αθλητισμός, υγιής αθλητισμός, γιατί έχουμε κάνει μαζί και άλλη συζήτηση για το κακό κομμάτι του αθλητισμού. Είναι μια καλή ευκαιρία και για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά να μάθουν τι είναι αθλητισμός και ποιες είναι οι επιλογές τους. Ακριβώς. Μέσα από την παρουσίαση των αθλημάτων και την βιωματική παρουσίαση, όπως λέμε, γιατί τα παιδιά θα παίξουν, θα δοκιμάσουν όλα τα αθλήματα τα οποία θα υπάρχουν στα 2 ωράκια αύριο, μέσα από αυτό το βιωματικό παιχνίδι να τα μοιήσουμε στην αγάπη, στη χαρά του αθλητισμού. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία και για μας και για τα παιδιά να συχνοτιστούμε με σπουδαίους αθλητές,
με μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού που τους έχουμε θαυμάσει, τους έχουμε χειροκροτήσει και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπούμε, να φέρουμε νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Και να πούμε, Νικολέτα, επειδή πέρσι είχα βρεθεί στην γιορτή του αθλητισμού, τα παιδιά έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και ως φουγγάρια λαμβάνουν όλα τα μηνύματα, βλέποντας έτσι εικόνες από τροχέα, εικόνες σκληρές, αλλά εικόνες που πραγματικά μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα. Ερχόμενα σε επαφή με τα παιδιά που έχουν βρεθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο, προερχόμενα από τροχαίο, μιλάνε μαζί τους, έχουν την ευκαιρία να καθίσουν σε αναπηρικό αμαξίδιο, να χειριλατήσουν με ποδήλατο και αυτή η εμπειρία σίγουρα έχει να τους δώσει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι, Γιώργο Βαρβεράκη? Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δουν. Είναι διαφορετικά να το ακούς μόνο και διαφορετικά να το δεις μπροστά σου και να το δοκιμάσεις. Να δεις πως είναι η ζωή ενός ανθρώπου με αναπηρία σε ένα αμαξίδιο. Mm-hmm. Πως κινείται, πως παίζει, πως σηκώνει βάρη, πως παίζει μπάσκετ, πως κάνει ποδήλατο με το χειρίλατο που λέμε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να το δουν αυτό, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να προβληματιστούν, να προβληματιστούν οι γονείς. Θα μιλήσουμε και θα μιλήσουν σημαντικοί άνθρωποι για τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο είναι μια φοβερή μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας και ειδικά εδώ στην Κρήτη. Χρηνούμε δυστυχώς καθημερινά θύματα τροχαίων ατυχημάτων και όλο αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε παιδεία. Mm-hmm. Όλοι μαζί να εκπαιδευτούμε. Ο ένας με τον άλλο. Και να δούμε κιόλας και να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και κάτι ξένο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφήνουμε στη γωνία ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα αναπαρικό αμαξίδιο και δίνει τον δικό του αγώνα, όχι για να επιβιώσει, γιατί ο ίδιος ζει με αξιοπρέπεια. Για να πείσει εμένα, τη Μαρία, εσάς, τον δίπλα του, ότι είναι κάτι το οποίο πλέον είναι στη ζωή και μπορεί και πρέπει να ζει φυσιολογικά. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Και όλοι εμείς βέβαια να τους σεβόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που το λαμβάνουν τα παιδιά και είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα, θα έλεγα. Περισσότερο εμείς οι μεγάλοι είμαστε αυτοί που δημιουργούμε τα προβλήματα. Ναι. Τα παιδιά εναρμονίζονται μια χαρά. Κύριε Παπαδάκη, τα παιδιά τα μικρά θα έρθουν σε επαφή και με την ξυφασκία. Η ΓΕΗ, η οποία κάνει σημαντικές επιτυχίες και αναπτύσσει το άθλημα της ξυφασκίας επιτυχώς στο Ηράκλειο. Ναι, θα έχουν την ευκαιρία να δουν αθλητές. Και μάλιστα παιδιά στην ηλικία τους να αγωνίζονται και να πιάσουν και αυτά τα σπαθιά πλαστικά για να μην συμβεί και κανένα ατύχημα. Να δοκιμάσουν το άθλημα που είναι ένα άθλημα πάρα πολύ καλό και δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο άλλα αθλήματα στην Ελλάδα γενικότερα και ειδικά στην Κρήτη. Το τελευταία χρόνια, ναι, σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια κάπως έχει γίνει πιο διαδεδομένο το άθλημα, αλλά χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να μάθει και να καταλάβει ότι και άλλα αθλήματα υπάρχουν τα οποία είναι εξίσου πολύ σημαντικά όπως όλα τα υπόλοιπα. Που βλέπουν καθημερινά. Είναι και με τα ποια αθλήματα λέγονται τα δημοφιλή, όπως λέμε, αθλήματα τα οποία είναι πιο εξοικειωμένα και τα παιδιά. Και νομίζω ότι η κυρία Βαγγή και η Αρσιβαρόν είναι ένα άθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει και αυτό τώρα να κερδίζει περισσότερο έδαφος. Περάσαμε από μια εποχή που ήρθε πάρα πολύ έντονα στο προσκήνιο με αφορμή και τον Πυροδήμα και όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες οι οποίες καταγράφηκαν στο παρελθόν. Μετά τη Βαρκελόνη, τις διακρίσεις του Πυροδήμα και τότε με τη Βούλα Πατουλίδου για την Ελλάδα και τελίτσες. Τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά σε αυτό το μη διαδεδομένο τότε άθλημα και στο πολύ παρεξηγημένο άθλημα. Μην ξεχνάμε ότι τώρα όλα τα αθλήματα περνάνε από την Αρσιβαρόν. Για ενδυνάμωση, για αποκατάσταση, για ορθοσωμεία. Και κάποτε λέγανε ότι κοντένει, δεν κοντένει. Η επιλογή αθλητών ήταν αυτή. Όπως και στην ενόργανη, δεν θα επιλέξει ένα πολύ ψηλό παιδί. Όπως και στο μπάσκετ, δεν σου κάνει τόσο ο κοντούλης. Τώρα για την Αρσιβαρόν, πιο καλά είναι να είσαι ένα κοντό παιδάκι, θα κοιτάξει και τον πατέρα και τη μητέρα, όμως ποτέ δεν θα απορρίψει ένα ψηλό παιδί. Ναι, σωστά. Εκδηλώσεις σαν και αυτές, κύριε Βαρβεράκη, ενισχύουν την οδηγική παιδεία των παιδιών μας, των παιδιών αυτών που θα αποτελέσουν τους αυριανούς οδηγούς, έτσι, και γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτή την εκδήλωση που τίνει να γίνει θεσμός και με πολύ μεγάλη επιτυχία από χρόνο σε χρόνο, με την Κατέρνα τη Βάνδουλα να έχει έτσι εξέχουσα θέση σε όλο αυτό και την προσπάθεια που καταβάλει. Με την επαφή που έχετε με τα παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς το εκλαμβάνουν όλο αυτό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει, όπως είπατε πριν, συμβαίνει δίπλα μας, γύρω μας. Είμαστε εν δυνάμει υποψήφοι όλοι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και όταν το καταλάβουμε θα αρχίσουμε λίγο να συμμαζευόμαστε όσον αφορά την οδηγική μας συμπεριφορά. Τους κανόνες ασφαλείας, το κράνος, τη ζώνη ασφαλείας, το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα, τους φωτεινούς σηματοδότες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας γενικά. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν και να θεωρούν δεδομένο το ότι θα είναι σωστή και μετρημένη οδηγή. Θα τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και όταν τα μικρά παιδιά το καταλάβουν, νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία λίγο να μαζέψουν τους πιο μεγάλους, αλλά σίγουρα ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον αύριο μεθαύριο, σε επόμενες γενιές πλέον. Νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τα παιδιά είναι αυτά που θα παροτρύνουν και τους γονείς τους όταν δεν βάλουν τη ζώνη, όταν δεν φορέσουν το κράνος. Έτσι δεν είναι, Νικολέτα? Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά είναι πιο συνειδητοποιημένα. Βλέπω ότι καταφατικά ακουνάτε το κεφάλι σας, κυρία Βαγγέ. Σε κάποιες γενιές έχω την αίσθηση ότι έχει χαθεί το στοίχημα, το έχουμε πει και άλλες φορές. Ναι. Στα παιδιά είναι τώρα το μέλλον. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει την υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ούτε το πρόστιμο, ούτε το ραντάρ, ούτε να το πούμε χιλιάδες φορές. Είναι η φωνή, μπαμπά μην τρέχεις. Το λέω και ανατριχιάζω. Είναι το μόνο που μπορεί να χτυπήσει στην καρδιά, στην ψυχή του οδηγού και να τον μαζέψει πριν την κρίσιμη ώρα. Και νομίζω ότι, και Μαρία, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς και εσύ, αλλά και οι καλεσμένοι μας, και θέλω να μου πείτε και εσείς, κατά πόσο ο αθλητισμός βάζει τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη, ξεκινήσουμε με εσάς, βάζει τα παιδιά και σε ένα πιο ισορροπημένο τρόπο σκέψης, πιο προσεκτικό τρόπο σκέψης, όχι στις καταχρήσεις, όχι στον τρόπο ζωής, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος. Ακριβώς, όλοι μας βλέπουμε με τα χρόνια ότι οι αλάνες πλέον δεν υπάρχουν για να παίξουν τα παιδιά. Που τα παιδιά, τι άλλο, θέλουν μόνο να παίξουν, να τρέξουν, να νιώσουν ελευθερία. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον αυτό, υπάρχει μόνο μια οθόνη. Δυστυχώς. Έτσι. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι, πιστεύω και οι γονείς πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγει το παιδί από αυτή τη μάστιγα, θα την ονομάζω πάλι σήμερα. Μάστιγα. Κύριε Βαγγέλη, είναι ο καλύτερος τρόπος ο αθλητισμός, φαντάζομαι. Επειδή εγώ είμαι και εκπαιδευτικός στα δημοτικά σχολεία, τυχαίνει πολλές φορές να πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη ή να φτιάχνουμε μέσα στην αυλή δρόμους με κόνους και προσπαθούμε να δουλέψουμε μέσα από αυτό την οδική συμπεριφορά, να τη δουν τα παιδιά τι ακριβώς είναι. Βάζουμε παιδιά να συγκρούονται κάπως, σαν να είναι οχήματα, και βλέπουν και κάποιες φορές. Εγώ κυρία φωνάζω στον μπαμπά να μην τρέχει. Εγώ κυρία φωνάζω στον μπαμπά, μόλις μπούμε στο αμάξι, χτυπάει τον μπιπ να βάλει τη ζώνη. Βλέπουμε ότι από μόνα τους. Και ίσως και από τα σχολεία οι δάσκαλοι δεν είναι ότι δεν κάνουν, κάνουν δουλειά, δουλεύουν στα σχολεία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει μέσα από το σπίτι όλο αυτό. Μάλιστα. Και μέχρι να πιάσει το τιμόνι το παιδί, να ξέρει τι πρέπει να αντιμετωπίσει και τον περιμένει. Μάλιστα. Και να είναι προετοιμασμένο. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Βαρβεράκης, η όθηση των παιδιών. Και η αλήθεια είναι ότι, ως προσωπική εμπειρία θα το πω, κάθε φορά που φεύγω από το σπίτι και μου λέει ο μικρός μαμά πρόσεχε, έχει τύχει πολλές φορές με την πίεση της δουλειάς και με το άγχος να προλάβουμε, πολλές φορές μου έρχεται η αχή της φωνής του στο μυαλό μου ότι αυτό το μαμά πρόσεχε, μείωσε ταχύτητα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι έτσι, τα παιδιά είναι πολύ συνειδητοποιημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας καλά, για αυτή την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Και 9 με 2 αύριο. Στα 2 ωράκια με τον Πύρο Δήμα, τον Κώστα Θάνο, τον Ηρακλήδη Σκουλίδη και τον Καριωτάκη, τον Γιάννη Καριωτάκη. Εκεί με τα παιδιά να δουν και να ακούσουν σπουδαία πράγματα.